Στο σημερινό βίντεο θα παίξουμε ένα παιχνίδι. Θα σου πω διαφορετικά tips για iPhone και θα μου πεις κάτι στα σχόλια αν τα ήξερες. Πρόσεξε, κάποια από αυτά είμαι σίγουρος πως δεν τα ξέρεις. Καλησπέρα σε όλους, είμαι ο Γιώργος και στο σημερινό βίντεο θα δούμε διαφορετικά tips για iPhone. Φαντάζομαι ότι πολλά από αυτά μπορεί και να τα γνωρίζεις, καθώς έχεις δει όλα τα βίντεο που έχουμε κάνει, οπότε λίγο πολύ και εδώ και στο TikTok, οπότε λίγο πολύ έχεις μια επαφή με το iPhone σου και γνωρίζεις αρκετά πράγματα. Πάω στοίχημα λοιπόν όμως ότι πολλά από αυτά που θα δείξουμε σήμερα δεν τα έχω δείξει ποτέ και σίγουρα, εγώ σίγουρα δεν τα έχω δείξει και σίγουρα πολλά από αυτά ούτε εσύ γνώριζες. Οπότε δεν χάνουμε χρόνο, πάμε να τα πάρουμε με τη σειρά και να δούμε. Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που κάνουμε? Ανοίγουμε screen recording. Εγώ, όχι εσείς, για να βλέπετε το τι θα σας δείχνω. Ξεκινάω λοιπόν με το πρώτο tip για iPhone, το οποίο σίγουρα δεν γνωρίζεις. Ανοίγουμε λοιπόν τα αρχεία. Πρώτο Vagabond Play, έγγραφα. Στα έγγραφα έχει Adobe. Στην Adobe θέλω να πάω στο Premiere. Στο Premiere θέλω να πάω στο 11. Profile Dimigeo, Settings, Overlay Presets. Ωπα ρε φίλε, τώρα θες να πας πίσω όμως. Δεν θα πας πίσω. Κρατάς πατημένο το settings και εκεί πέρα θα σου βγάλει ένα νέο μενού στο οποίο μπορείς να διαλέξεις οποιοδήποτε σημείο θέλεις να πας. Θα μου πεις τώρα, εγώ δεν χρησιμοποιώ τα αρχεία. Ναι, αλλά τσέκαρε που αλλού ισχύει αυτό το πράγμα. Αν πάμε στο dimigeo.gr, οποιαδήποτε άλλη σελίδα ανοίξεις και πας, ας πούμε εξαιρετικά για το λεπτό iPhone, πας πιο κάτω, ανοίγεις ένα ακόμα άρθρο του dimigeo.gr, κατεβαίνεις πιο κάτω, α, και αυτό είναι ενδιαφέρον, ανοίγεις και αυτό. Και τώρα δεν θα πας στην αρχική σελίδα. Αλλά δεν μπορείς να πας αλλιώς, οπότε τι κάνεις, κρατάς πατημένο το βελάκι του πίσω και σου βγάζει όλες τις σελίδες που έχεις πάει μπροστά. Οπότε διαλέγεις σε ποια από όλες θες να πας πίσω, οπότε διαλέγεις την αρχική σελίδα και σε πετάει στην αρχική σελίδα. Ένα ακόμη πολύ χρήσιμο επίσης εργαλείο που φαντάζομαι ότι αρκετοί από εσάς το γνωρίζετε, αν πας πάλι σε μια σελίδα οποιαδήποτε θέλεις στο ίντερνετ και κάνεις screenshot, μπορείς να κρατήσεις το screenshot πατημένο και να το κρατήσεις με το δάχτυλό σου. Όσο το κρατάς με το δάχτυλό σου, μπορείς να μετακινηθείς με το άλλο το χέρι σε οποιοδήποτε σημείο της επιφάνειας εργασίας του iPhone θέλεις. Μπορείς να πας στα μηνύματα, να βρεις μια συνομιλία που εσύ θέλεις. Παράδειγμα αυτή που έχω ανοίξει εγώ με εμένα. Κάνω επικόλληση και στέλνω. Και that's it. Πηγαίνει το μήνυμα κανονικά. Επίσης το ίδιο πράγμα δουλεύει και με τις φωτογραφίες. Αν εσύ ανοίξεις τις φωτογραφίες και επιλέξεις 1, 2, 3, 4, 5 φωτογραφίες, μπορείς να πας στα μηνύματα, να τις πετάξεις και φορτώνονται κατευθείαν οι φωτογραφίες μέσα. Οπότε μπορείς να τις στείλεις. Άλλο ένα χρήσιμο τρικάκι για το iPhone. Ένα χρήσιμο επίσης κολπάκι το οποίο έχουμε δείξει στα iPhone παλιότερα, δεν ξέρω αν το γνωρίζεις. Μπορείς να κάνεις το κινητό σου shake, να το κουνήσεις και να κάνει αναίρεση. Παράδειγμα, πας στις σημειώσεις και ανοίγεις μια νέα σημείωση. Γράφεις ό,τι θέλεις εδώ πέρα παράδειγμα και κατά λάθος το σβήνεις. Άμα κάνεις shake στο κινητό σου, σου λέει ότι μπορείς να κάνεις αναίρεση. Πατάς αναίρεση και επιστρέφει πίσω. Το ίδιο ισχύει και για την επιφάνεια εργασίας. Αν επιλέξεις κάποια πράγματα την επιφάνεια εργασίας, παράδειγμα αυτό, τα θέλω εδώ. Αν κάνεις shake, μπορείς να πατήσεις αναίρεση και επιστρέφουν πίσω εκεί που ήταν. Είσαι στην αρχική σελίδα σου, μετακινείς το widget σου σε άλλο σημείο. Κατά λάθος, το θέλεις επάνω και όχι κάτω εκεί που είναι. Το πας κατά λάθος σε άλλο σημείο, σου έχει χαλάσει η επιφάνεια εργασίας σου. Κάνεις εδώ shake, πατάς αναίρεση και επιστρέφει εκεί που ήταν. Το ίδιο ισχύει και για τα μηνύματα. Αν πας στα μηνύματα και γράψεις ένα μήνυμα και δεν θέλεις τελικά το έχεις μετανιώσει, κάνεις shake και πατάς αναίρεση και το μήνυμα σβήνεται. Το ίδιο ισχύει και για τις φωτογραφίες. Εάν πάρεις μια φωτογραφία που έχεις τραβήξει, πας εδώ πέρα στις ρυθμίσεις, την κόψεις και πατήσεις τέλος. Αλλά δεν σου αρέσει η φωτογραφία, μπορείς να κάνεις shake και πατάς αναίρεση και η φωτογραφία επιστρέφει πίσω. Σε παλιότερο βίντεο στο TikTok σας είχα δείξει το copy-paste που μπορείς να κάνεις με δάχτυλα. Άλλη λειτουργία μπορείς να κάνεις με ένα, με δύο, με τρία, με τέσσερα και με πέντε δάχτυλα. Στο iPhone σου λοιπόν με τρία δάχτυλα κάνεις copy και με τρία δάχτυλα κάνεις paste. Πάμε να δούμε πώς. Με τρία δάχτυλα το κινητό σου προς τα μέσα. Άμα το κάνεις, λέει πάνω αντιγραφή. Τώρα εγώ αν πάω οπουδήποτε παράδειγμα να πάμε στις σημειώσεις, εδώ που έχουμε κάνει νέα σημείωση και εδώ πέρα εάν πάω και κάνω το αντίστροφο, δηλαδή έκανα προς τα μέσα, θα κάνω προς τα έξω. Τακ, γίνεται επικόλληση και το γράφει και επάνω. Επικόλληση, επικόλληση. Επίσης, αν πάω στα μηνύματα και κάνω τακ, κάνει επικόλληση μέσα στο κείμενο, οπότε μπορώ να στείλω τη φωτογραφία.
Ένα πράγμα που πολύ γνωρίζετε είναι ότι αν κρατήσεις πατημένο το spacebar στο iPhone, μπορείς να μετακινήσεις οποιοδήποτε σημείο της οθόνης θέλεις τον κέρσορα. Πολλοί όμως που δεν γνωρίζουν κάτι είναι το ότι ενώ κρατάς πατημένο, αν κάνεις κλικ, επιλέγει το κείμενο. Και αν ξαναπατήσεις κλικ, σταματάει να επιλέγει το κείμενο. Επίσης, πολλοί όταν θέλουν να χρησιμοποιήσουν το κινητό τους και θέλουν να προσθέσουν νούμερα στο μήνυμά τους, γράφετε κανονικά το μήνυμά σας, πατάτε εδώ και πηγαίνετε στους χαρακτήρες που θέλετε να προσθέσετε. Εάν όμως ενώ είσαι εδώ, κρατήσεις πατημένο, διαλέξεις τα νούμερα που θέλεις και το αφήσεις, επιστρέφει το πληκτρολόγιο πίσω στο σημείο που ήταν πριν. Οπότε δεν χρειάζεται να πατάς κλικ, γράφεις, κλικ, γράφεις. Κρατάς πατημένο, παπαπαπ, τα αφήνεις, touch it. Επίσης, ένα ακόμα χρήσιμο εργαλείο που μπορείς να κάνεις με το πληκτρολόγιο σου είναι ότι αν κάνεις double tap σε ένα σημείο, σου επιλέγει το συγκεκριμένο σημείο που θέλεις, τη συγκεκριμένη λέξη. Εάν κάνεις triple tap, 1, 2, 3, σου επιλέγει όλη την παράγραφο. Mind blow. Επίσης, κάτι που πολύ ίσως να μην γνωρίζετε είναι ότι το κάθε γράμμα έχει έναν δικό του special χαρακτήρα. Όχι έναν, πολλούς. Και πώς μπορείς να τους δεις τους special χαρακτήρες των γραμμάτων, εάν κρατήσεις πατημένο. Παράδειγμα, στα ελληνικά, αν κρατήσεις το ήττα, σου βγάζει το ήττα με τόνο το διαζευτικό. Εάν κρατήσεις πατημένο το φι, εάν κρατήσεις πατημένο το έψιλον, σου βγάζει το έψιλον με τόνο. Εάν κρατήσεις το γιώτα, σου βγάζει γιώτα με διαλυτικά, γιώτα με διαλυτικά και τόνο και ούτω καθεξής. Στα αγγλικά επίσης, εάν κρατήσεις το έψιλον, σου βγάζει πολύ περισσότερα γράμματα σε έψιλον. Εάν κρατήσεις το G, σου βγάζει περισσότερα. Εάν κρατήσεις το J, δεν σου βγάζει κάτι. Το K, σου βγάζει το K με τόνο κάτω. Το V. Γενικότερα έχει πολλούς special χαρακτήρες. Αν κρατήσεις τον κάθε χαρακτήρα πατημένο, σας βγάζει ένα έξτρα στοιχείο. Επίσης, πολλοί με ρωτάτε κατά καιρούς πώς μπορείς εύκολα να βάλεις δολάριο, λίρα και όλα τα υπόλοιπα συναφή. Εάν κρατήσεις πατημένο το ευρώ, σου βγάζει όλα τα νομίσματα και μπορείς να διαλέξεις οποιοδήποτε θέλεις. Σε παλιότερο βίντεο και εδώ πέρα αλλά και στο TikTok θα σας έχω δείξει την λειτουργία που μπορείς να κάνεις με το Spotlight. Οπότε πάμε να δούμε πόσα χρηστικά πράγματα μπορείς να κάνεις με το Spotlight. Εάν το κάνεις scroll down, μπορείς να κάνεις προσθέσεις, αφαιρέσεις, πράξεις γενικότερα. Δια 3 σου βγάζει το αποτέλεσμα ποιο είναι ακριβώς. Εάν πατήσεις 30-23 παράδειγμα, μείον 30, σου βγάζει ότι είναι μείον 7. Ή μπορείς να κάνεις μεγαλύτερες μαθηματικές πράξεις, να βάλεις περισσότερα σύμβολα, αφαιρέσεις, διαιρέσεις, προσθέσεις, παρενθέσεις και να σου βγάλει το αποτέλεσμα που είναι το σωστό. Επίσης, μπορείς να κάνεις μετατροπή νομισμάτων. Αν παράδειγμα γράψεις 20 ευρώ, σου βγάζει πόσο είναι σε Great Britain. Αν πατήσεις σε δολάριο, σου λέει πόσο είναι περίπου σε ευρώ τα 20 ευρώ. Εάν πατήσεις λίρες, σου λέει πόσο είναι περίπου σε ευρώ. Επίσης, πολύ χρήσιμο και αυτό. Ένα ακόμα trick το οποίο έχουμε δείξει στο TikTok, αλλά όχι εδώ πέρα στο YouTube και πολλοί από εσάς ίσως να μην το γνωρίζετε. Πόσους Harry Potter fans έχουμε εδώ πέρα? Και θα σου δείξω τι εννοώ. Γενικότερα, το κινητό σου καταλαβαίνει ξόρκια του Harry Potter. Και πάμε να σου δείξω τι εννοώ. Hey Siri. Lumos. Hey Siri. Nox. Hey Siri, Lumos. Siri, Nox. Επίσης, εάν του πεις Hey Siri, Άκιο, Spotify. Siri, Άκιο, Viber. Siri, Άκιο, Instagram. Ένα πράγμα το οποίο πολλοί δεν γνωρίζουν είναι ότι το κινητό μας είναι αλφάδι και μέτρο. Ναι, και όμως έχει αλφάδι και μέτρο το iPhone μας μέσα. Και που είναι, εάν πατήσεις, μπορεί να μην την έχεις την εφαρμογή κατεβασμένη, είναι default μέσα στο iPhone σου, μπορεί να την έχεις σβήσει κατά λάθος. Εάν πατήσεις στην αναζήτηση μέτρηση, σου βγάζει την εφαρμογή της μέτρησης. Εδώ πέρα στην μέτρηση, εάν διαλέξεις συγκεκριμένα σημεία, παράδειγμα από εδώ ως εδώ, σου λέει πόσα εκατοστά είναι αυτή η απόσταση. Ή από εδώ ως εδώ. Ή από εδώ ως εδώ και από εδώ ως εδώ. Επίσης, αν κάνεις scroll αριστερά, εδώ σε έχει αλφάδι. Και αυτό το αλφάδι, αλλά και αυτό το αλφάδι. Ένα επίσης πολύ χρήσιμο εργαλείο που σίγουρα πολύ ίσως και να μην γνωρίζετε είναι ότι αν ανοίξεις τον καιρό, την εφαρμογή του καιρού, η οποία βρίσκεται εδώ,
Εδώ σου λέει τι καιρό έχεις αυτή τη στιγμή στην πόλη που είσαι. Κάτω αριστερά όμως, πολλοί από εσάς να μην το έχετε πατήσει ποτέ, έχει έναν χάρτη. Εάν τον πατήσεις το χάρτη, σου βγάζει σε real time τι καιρό έχει σε οποιοδήποτε σημείο του κόσμου επάνω. Και σου λέει από κάτω 4 Αυγούστου και σου λέει και ώρα μέσα στην ημέρα. Αν το κρατήσεις πατημένο και διαλέξεις ποιο σημείο θέλεις, μπορείς να βλέπεις τον καιρό στο συγκεκριμένο σημείο. Εδώ πέρα σου λέει χάρτης ανέμου, θερμοκρασία μπορείς να την αλλάξεις. Εδώ μπορείς να βάλεις την πυκνότητα του αέρα. Εδώ μπορείς να αλλάξεις να βάλεις τους ανέμους. Και βλέπεις εδώ πέρα σε real time για τη σημερινή ημέρα πόσο θα είναι ο καιρός συγκεκριμένα. Πατήσουμε θερμοκρασία. 30 βαθμοί. Χρήσιμο επίσης. Πολλοί από εσάς που θέλετε να βάλετε χρονοδιακόπτη στο iPhone σας, γιατί μπορείτε να έχετε βάλει το πλυντήριό σας, μπορεί να έχετε βάλει κάποιο φαγητό και θέλετε να βάλετε χρονοδιακόπτη, θα πάτε στο ρολόι, θα πάτε timer, θα βάλετε το timer που θέλετε, εδώ πέρα θα πατήσετε start. Υπάρχει πολύ πιο εύκολος τρόπος κατεβάζοντας scroll down το κέντρο ελέγχου, κρατώντας το timer και διαλέγοντας το πόση ώρα θέλετε να βάλετε χρονοδιακόπτη. Οπότε πατά start και είναι ακόμη πιο easy και εύκολο να το κάνεις. Ένα πολύ χρήσιμο ακόμα είναι το μυστικό κουμπί του iPhone σου που κάνεις double tap πίσω πίσω από την θήκη σου και κάνει κάποια λειτουργία που εσύ θα επιλέξεις. Αυτό το πράγμα πώς το ρυθμίζεις πηγαίνοντας στις. Ένα ακόμη πολύ χρήσιμο εργαλείο είναι το ότι μπορείς να κάνεις double tap πίσω ή triple tap πίσω στο iPhone σου και να κάνει μια συγκεκριμένη λειτουργία. Όπως το λέω εγώ, το μυστικό κουμπί του iPhone σου. Πώς ρυθμίζεις αυτό, πηγαίνεις στις ρυθμίσεις, πηγαίνεις στην προσβασιμότητα. Στην προσβασιμότητα κατεβαίνεις εκεί που γράφει άγγιγμα, πηγαίνεις τέρμα κάτω που λέει πίσω άγγιγμα, το ενεργοποιείς διπλό άγγιγμα να ανοίγει την κάμερα παράδειγμα. Οπότε τώρα εγώ αν κάνω 1-2, έχεις ανοίξει μια σελίδα στο Ιντερνετ και θέλεις να διαβάσεις ένα άρθρο, αλλά το άρθρο είναι πάρα πολύ μεγάλο και δεν έχεις χρόνο να το διαβάσεις αυτή τη στιγμή. Οπότε ή θες κάπου να το στείλεις. Οπότε κάνεις screenshot. Και στο screen το πατάς, αλλά βλέπεις ότι έχει κρατήσει μόνο ένα σημείο του κειμένου. Μπορείς να πατήσεις όμως εκεί πέρα που λέει πλήρη σελίδα, να σου κρατήσει όλη την σελίδα και από τα δεξιά βλέπεις ότι εδώ πέρα μπορείς να το μετακινήσεις και να δεις όλη τη σελίδα. Πατάς τέλος, πατάς αποθηκευστείς φωτογραφίες και το επιλέξεις μπορείς να το πατήσεις και να το διαβάσεις. Χρήσιμο επίσης. Μετά το iOS 16.5, δεν κάνω λάθος, μας δώσανε το ζωντανό κείμενο. Το οποίο ζωντανό κείμενο μπορείς να κάνεις copy κείμενο από φωτογραφίες ή από βίντεο. Είσαι σε ένα σημείο το οποίο θέλεις. Είσαι στα μάξι, κινείσαι ρε παιδί μου και έχεις τραβήξει ένα βίντεο και θέλεις να πάρεις ένα τηλέφωνο από μια ταβέρνα που είδες. Οπότε περνώντας, έχεις τραβήξει το βίντεο, έχεις το τηλέφωνο στο βίντεο σου, αλλά δεν θυμάσαι ποιο είναι το τηλέφωνο να το γράψεις. Οπότε πηγαίνεις στο βίντεο που έχεις τραβήξει ή στη φωτογραφία που έχεις τραβήξει, επιλέγεις το σημείο που θέλεις, πατάς. Και μπορείς να κάνεις αντιγραφή το κείμενο κανονικά από τις φωτογραφίες σου. Παράδειγμα, εδώ τώρα που έχω εγώ μια φωτογραφία από το Wi-Fi μιας συσκευής, μπορώ να πατήσω επάνω και ενώ θα κρατήσω πατημένο, μπορώ να πάρω κατευθείαν τηλέφωνο τον αριθμό που μου βγάζει. Αυτό ενεργοποιείται ρυθμίσεις γενικά και πηγαίνεις στη γλώσσα και περιοχή και ενεργοποιείς το ζωντανό κείμενο. Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να βοήθησα. Πείτε μου κάτω στα σχόλια πόσα από αυτά γνωρίζετε και πόσα από αυτά δεν γνωρίζετε. Εάν είστε γενικότερα φανατικοί με το κανάλι, σίγουρα πολλά από αυτά θα τα ξέρετε. Κάποια από αυτά δεν τα έχω πει ποτέ, οπότε ίσως και να είναι πρωτόγνωρα ακόμη και για μένα, αλλά και για εσάς και για πολλούς ακόμα που θα τα δούνε. Follow και like να μην χάνεις νέα και tips για iPhone, αλλά και όχι μόνο. Και φυσικά να πας να τσεκάρεις κάτω στην περιγραφή όλα τα link τα οποία χρειάζεσαι. Like, subscribe και καμπανάκι για να μην χάσεις νέα και βίντεο. Και εμείς θα τα πούμε σε ένα από τα επόμενα βίντεο. Μέχρι το επόμενο βίντεο. Να είστε όλοι καλά.